Πρώτο ραντεβού, θυμάσαι? Καλό. Πού δόθηκε? Στον Προνταρά. Μάλιστα. Είχαμε κανονίσει να πάμε για φαγητό το βράδυ. Θα ερχόταν από τη Λέμεσο στον Προνταρά. Τέλος πάντων, έρχεται, ξέρω εγώ, να πάμε να φάμε τελικό του Champions League, έτσι. Και εγώ να μην θέλω να πάω σε εστιατόριο. Εγώ να θέλω να πάω στην πυραρία να δω τον τελικό του Champions League. Άντε τώρα, πώς του το λαλίζουν το πράγμα, τον άνθρωπο μόνο δεν ξέρεις. Και τελικά έχω να σου πω. Μιλούσαμε, μου λέει, πού θέλεις να πάμε να φάμε. Λέω του, δεν ξέρω. Ξέρεις άλλο του, είναι και ο τελικός άποψε. Θέλεις μάπα? Λέω του, τότε είναι η μάπα? Ναι. Και πήγαμε, το πρώτο μας ραντεβού ήταν σε μια μπειραρία, λοιπόν. Αυτά τα 8 χρόνια, λοιπόν, που είστε μαζί, με το γάμο, με τα παιδιά κτλ. Επειδή μόνο σου πω να μου πεις, να μου περιγράψεις λίγο το Κρίστιαν. Τι άνθρωπος είναι? Ο Κρίστιαν είναι... Προσπαθώ να βρω λέξεις πάντα όταν μιλώ για τον Κρίστιαν, να σου πω πώς είναι. Ο Κρίστιαν είναι ένας πάρα πολλά ίσιος άνθρωπος, πάρα πολλά αληθινός. Ό,τι έχει να σου το πει, να σου το πει. Δεν του αρέσει καθόλου η δημοσιότητα, να τη μισεί απίστευτα. Απίστευτα. Λάθος γυναίκα διάλεξη. Αλλά κατάλαβες, επειδή του ταούλα, ας πούμε, τώρα που κάνουμε, όχι, γι' αυτό δεν το βλέπεις πουθενά μέσα στο σπίτι. Ο Κρίστιαν, λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ίσος. Πολλά αληθινός. Έχει απίστευτα καλή ψυχή. Όμως ταυτόχρονα και πάρα πολλά δυνατός χαρακτήρας. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ξέρεις, κάποιες φορές που κάποιος πρέπει να σου πει stop, enough, σκέψου το αλλιώς, εγώ το φτάνει, εγώ το χρειάζομαι τούτο το πράγμα. Αρέσκει μου δηλαδή να ξέρω και να νιώθω ότι θα βάλω σε βάθμια, αλλά καταλάβες ότι είναι ο άντρας μου, ότι είναι δίπλα μου και ότι είναι να μου πει και το καλό μου και το κακό μου. Ναι. Ένταν υδρο πάντα θετικά, αλλά αν έχει να κάνει. Ναι. Υπέροχος πατέρας, δεν το ξεχνούμε το πράγμα. Γιατί, ναι, βασικά πάρα πολύ σημαντικό. Να διαχρόνω στα μωρά, να μαζί με τα μωρά. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω για την κάθε γυναίκα. Μάνα. Αν ο Κρίστιαν, όταν και σου έλεγε, ξέρεις κάτι, Κατερίνα μου, δεν θέλω να δουλεύεις στην τηλεόραση, θέλω να μείνεις σπίτι, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Γιατί νομίζω το έχεις πει ότι αρχικά στο μυαλό σου αυτό ήταν. Ήθελες... Έκατσα 2 χρόνια, Τάσο μου. Με το που γεννήθηκε η Μαρίνα, 2 χρόνια μου στο σπίτι. Ενώ πήρα το χρόνο μου. Και με την ευκαιρία. Χριστιανά, είδες το τέλος που με ξαναβάλει σε αυτόν τον δρόμο. Επειδή πήγε να γεννήσει, κατάλαβες. Εμείς γεννήσαμε να μεγαλώνουμε με το μας πήγε Χριστιανά να γεννήσει. Λοιπόν, άρα με αφορμή τη Χριστιανά, του πάντα λάλλοντας, ότι ξέρεις, έναν κομμάτι, όχι έναν κομμάτι, χρωστώτης του τον το. Γιατί εντάξει, μπορούσα να μεν κάνω τον εαυτό μου ούτε εγώ ότι είμαι διαθέσιμη, ας πούμε, για δουλειά. Όπως τσινάσει. Κοίτα, αν μου έλεγε ο Κρίστιαν ότι δεν θέλω να δουλεύεις άλλο, δεν ξέρω καν αν θα μου το έλεγε τούτον το πράγμα. Okay. Επειδή ξέρει πόσο να αγαπώ τη δουλειά μου. Αλλά από την άλλη, και εγώ η ίδια, ξέρω ότι υπάρχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Δεν ξέρω να είμαστε και όσα χρόνια στην τηλεόραση. Να μας βαρεθεί. Σε ποιο σημείο είσαι αυτή τη στιγμή? Κοίτα. Έχω την εντύπωση ότι είσαι στην αρχή. Ναι, τώρα. Μα είναι μητσοδείχνεν, τσε. Ας είπω γέρας. Τώρα κάνω κάτι που αγαπώ τόσο πολλά, που... Που σε γεμίζει. Ναι, παιδί μου, άρα τώρα τι, σε ποια φάση. Είμαι στην καλύτερη φάση της επαγγελματικής μου πορείας.